Φέρθηκες ως άντρας που μας ενέπνευσε. Το βραβείο αυτό, λόγω του ότι είναι ένα βραβείο έμπνευσης, ας το πούμε, είναι πολύ σημαντικό. Όλοι χρειαζόμαστε έμπνευση στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε να ονειρευόμαστε, χρειαζόμαστε να εμπνεόμαστε. Και είναι σπουδαίο όταν βρίσκουμε πράγματα που μας εμπνέουν. Η ζωή με τα παιδιά είναι πολύ όμορφη. Μέσα από τα παιδιά μπορείς και μαθαίνεις πολύ σημαντικά πράγματα. Εγώ έχω μάθει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και μου μορφαίνουν τη ζωή μου. Ετοιμάζεις και για την βάφτιση, χτες ακούσαμε και το όνομα. Ναι. Επέλεξες το Αριάδνη. Ναι. Ο χώρος υποκριτικής έχει κερδίσει πια. Είναι αγάπη μου μεγάλη, εδώ και χρόνια. Θα πρέπει να πω από μικρό παιδί κανονικά. Λόγω του ότι και οι γονείς μου έπαιζαν θέατρο, θυμάμαι τον εαυτό μου από μικρό παιδί να είμαι στα θέατρα και στη σκηνή. Ναι, φτιάχνουμε μια καινούργια ταινία τώρα. Αναφέρεσαι στο Σεβαλιέ. Βέβαια, ναι. Εγώ τουλάχιστον να μετρέμαι πάντα με τον εαυτό μου σε ό,τι κάνω. Και σε αυτή την ταινία θα κάνω ακριβώς το ίδιο. Και ελπίζω το αποτέλεσμα να είναι καλό. Παρατηρούμε αλλαγή στην εμφάνισή σου. Λόγω της ταινίας. Ψάκι μου, το βοήθησες, κατάφερες να το δεις. Ναι, τα βλέπω αποσπάσματα. Ή κάτι είναι φανατική. Του The Voice. Το βλέπει ανελειπώς. Με ενημερώνει ακριβώς το τι συμβαίνει. Ο Γιώργος Λιάγκας, ο παρουσιαστής. Ο Γιώργος έχει το γνωστό ταπεραμέντο. Πάρα πολύ ευχάριστος. Πάρα πολύ, έτσι, με πολύ θετική ενέργεια. Εκεί ξύπνησε, ναι.